Δεν σας είχαν κάνει ποτέ προξενιό? Όχι, δεν μου έχουν κάνει προξενιό. Εγώ παντρεύτηκα, τον βρήκα έναν, τον βρήκα τότε, τον βρήκα έρωτα. Από μόνη μου, από έρωτα. Ναι, ναι. Πριν... Ο επόμενος από τι θα είναι? Ποιος επόμενος? Εντάξει, αυτή τη στιγμή είμαι σε φάση που δεν θέλω. Κοίτα, όσο μεγαλώνεις θεωρώ ότι οι έρωτες πια αρχίζουν να μην είναι στο πεδίο μας, νομίζω. Πόσο είστε μια εντυπωσιακή. Έχετε δεχτεί στη ζωή σας? 4-5. Ευχαριστούμε. Έχει γραφτεί και ένα συγκεκριμένο βιβλίο. Για πιστεύω ότι την κάνεις με αξιοπρέπεια. Έτσι λέγεται το βιβλίο αυτό. Δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο, θα το διαβάσω. Δεν υπάρχει αν το συγχωρώ ή δεν το συγχωρώ. Άπαξ και το καταλάβεις και είναι αυτό. Έχετε και όμως ποτέ συνθήκες. Δεν έχει τύχει στη ζωή μου να πιάσω κάποιον και να με κάνει τάρανδο. Και εν πάση περιπτώσει δεν το μάθα ποτέ και δεν με πειράζει. Δεν είναι μόνο το θέμα της απιστίας. Αν μπορεί να αντιμετωπίσει και κατά τη διάρκεια, αφού μετά χωρίσει, λέει το διαζύγιο, να μην εγκρίνει τον σύντροφο και τα λοιπά και να θεωρείς ότι έχεις πληγωθεί από αυτή την επιλογή του άλλου. Μιλάτε για την πιθανά για την νέα σύντροφο του κ. Κούγια, γιατί πιθανά... σήμερα σε συνέντευξή του και όλα το ανέφερε ότι έχει προχωρήσει τη ζωή του. Όχι, δεν με ενοχλεί καθόλου. Έχει προχωρήσει τη ζωή του, ότι έχει μια. Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου. Εμένα... Δεν τη συμπαθώ τη συγκεκριμένη καθόλου εγώ προσωπικά, όπως και τα παιδιά μου, αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να κάνει τις δικές του αποφάσεις. Όχι, δεν τη γνωρίζω. Ο καθένας, ό,τι θέλεις κάνει. Το ίδιο είναι όταν και εκείνος όμως δεν ήμουν να συμπαθείς, εγώ δεν είναι δική μου ή οι διάφοροι σύντροφοι δεν του ήταν συμπαθείς. Έχετε εκφράσει όμως την αντιπάθειά σας τον ίδιο, μιας και είναι παπάς των παιδιών σας. Τα παιδιά έχουν πει ότι δεν συμπαθούν την σύντροφο του παπά τους. Ναι, την έχω εκφράσει, ναι. Και? Τι δουλειά έχω εγώ? Δεν είσαι ακούστας. Εντάξει, είσαστε μητέρα των παιδιών. Δεν με ρωτάει τέτοια πράγματα εμένα.